Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σκοπεύω να μείνω στο θέμα της σημερινής συνεδρίασης και να πω εξ αρχής ότι ο δρόμος αυτός, Θεσσαλονίκης Πολυγύρου, αποτελεί ένα από τα πολλά σύριαλ, ένα σύριαλ 15ετίας. Και βάλε, γιατί τόσος καιρός πέρασε από τότε που αυτό το έργο προτάχθηκε έναντι ενός άλλου, μέχρι τότε μεγαλεπίβολου σχεδίου, για όσους μένουν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, το θυμούνται, της λεγόμενης Ανατολικής Περιφερειακής της Θεσσαλονίκης. Αυτής της περιφερειακής που, όπως λέγανε τότε, θα συνδεόταν και με την εξωτερική περιφερειακή. Και για όλα αυτά γίνανε και πάρα πολλές μελέτες μέσω της Εγνατίας ΑΕ, με πολύ υψηλό κόστος, και τελικά και αυτό το μεγαλεπίβολο έργο εγκαταλείφθηκε για χάρη του λεγόμενου flyover, του υπερυψωμένου δηλαδή οδικού άξονα. Παρόλο όμως που το έργο αυτό, ο δρόμος δηλαδή Θεσσαλονίκης Πολυγύρου, τελικά προτάχθηκε έναντι των μεγαλεπίβολων σχεδίων που προαναφέρθηκαν και που αφορούσαν την εποχή εκείνη, την κυβέρνηση Καραμαλή με υπουργό τον κύριο Σουφλιά, η κατασκευή αυτού του συγκεκριμένου δρόμου, Θεσσαλονίκης Πολυγύρου, γίνεται με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς και ως τώρα μονάχα σε ορισμένα τμήματα βελτίωσε την κατάσταση. Η συνολική εικόνα παραμένει η εικόνα ενός δρόμου της δεκαετίας του 1950 και με τις αντίστοιχες βέβαια προδιαγραφές εξυπηρέτησης των τότε αναγκών σε κυκλοφοριακό φόρτο, παρόλο που οι σημερινές ανάγκες κυκλοφορίας αυτού του δρόμου δεν μπορούν να συγκριθούν βέβαια με τις τότε. Η οδός αυτή που ως ανολοκλήρωτη για χρόνια εξακολουθεί να έχει το κακό της το χάλι, δεν είναι υπερβολή αυτό, ως σύνολο εξυπηρετεί, να πούμε εδώ, εκτός από τους οικισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, από τους οποίους διέρχεται μέσα από αυτούς ή και είναι και ο μόνος βασικός δρόμος πρόσβασης, όπως είναι η Νέα Ρεδεστός, η Λακιά, τα Βασιλικά κλπ, εξυπηρετεί ταυτόχρονα και όλη τη Βόρεια Χαλκιδική και είναι παράλληλα εναλλακτική διαδρομή και για την πρόσβαση στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής μέσω του Πολυγύρου, αλλά και για την πρόσβαση στο τρίτο, στο Άγιο Όρος, μέσω της Αρναίας. Προφανώς, αυτή η πρόσβαση στη Χαλκιδική, μαζί με τα όσα αναφέρονται βέβαια για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης στη δεύτερη παράγραφο του σημειώματος που μας έχει σταλεί, βαραίνουν όλα αυτά και εξηγούν για το τι επιχειρείται να εξυπηρετηθεί από άποψη οικονομικής σημασίας και γιατί τώρα ενδιαφέρει περισσότερο ως προς την εξυπηρέτηση αυτού του οικονομικού στόχου. Παραμένει ωστόσο, και αυτό πρέπει να υποθεί, και σήμερα παραμένει, παρά τη βελτίωσή της σε κάποια τμήματα, ένας δρόμος επικίνδυνος, ένας δρόμος καρμανιόλα κυριολεκτικά, με πολλή κίνηση και πάρα πολύ συχνά τροχαία, συχνότατα θάνατη φόρα, να είναι στην ημερήσια διάταξη. Και παρά την αναμφισβήτητη βελτίωση που θα προκύψει με τις όποιες παρεμβάσεις προβλέπονται και μπαίνουν μπροστά από την εργολαβία που περιγράφεται στην εισήγηση, την εργολαβία των 12,5 περίπου χιλιόμετρων και με τη βελτίωση των ισόπεδων κόμβων, πολύ απέχει από το να γίνει ένας σύγχρονος ασφαλής αυτοκινητόδρομος σύγχρονων προδιαγραφών. Γιατί εκτός από τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του δρόμου, τα οποία ασφαλώς και δεν αλλάζουν, τα δομικά του χαρακτηριστικά, τα σχεδιαστικά του, τα κατασκευαστικά του, εκτός από όσα αναφέρονται στο ενημερωτικό σημείωμα για τα χαρακτηριστικά της οδοποιίας, το πλάτος, τις ισόπεδες διαβάσεις αυτές, τις παρεμβάσεις που θα γίνουν τώρα, εξακολουθεί ακόμα και θα εξακολουθεί και όλο το επόμενο διάστημα η διέλευση αυτού του δρόμου μέσα από κορμού μεγάλων οικισμών, όπως είναι η Νέα Ρεδεστός και εν μέρη τα Βασιλικά. Και παρόλο που αυτή η διέλευση προβλέπεται να γίνεται με αρκετά βελτιωμένα χαρακτηριστικά σε σχέση με όσα προϋπήρχαν, αυτή η διέλευση θα γίνεται πάντως χωρίς πρόνοιες για αυξημένα μέτρα ασφαλείας για τους πεζούς, παραδείγματος χάρη με ανισόπεδες διαβάσεις, με υπόγειες ή υπέργειες. Είναι προφανές λοιπόν, με όλα όσα αναφέρουμε, ότι το συγκεκριμένο έργο αποτελεί άλλη μία περίπτωση χαρακτηριστική δημόσιου έργου μέσω εργολαβιών, το οποίο καθυστερεί για χρόνια και το οποίο τελικά, αν το κρίνει κανείς με βάση τις σύγχρονες ανάγκες
οδικής ποιότητας αλλά και ασφάλειας αυτές τις ανάγκες ούτε τις ικανοποιεί με πληρότητα, ούτε τις ικανοποιεί με αρτιότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.